Να πάμε και στον Θανάση Αυγερίνο, να ακούσουμε το δικό του ρεπορτάζ. Θανάση. Καλησπέρα Πόπη. Καμία έκπληξη, λένε οι σχολιαστές στη Μόσχα, για τις ουκρανικές και δυτικέ κατηγορίες περί ομοτήτων που διέπραξε ο Ρωσικός στρατός... Το Ισγιούμ, αναμενόμενη προβοκάτσια με επανάληψη του σενάριου τη Μπούτσα, λένε οι τοπικοί ρωσόφωνοι ηγέτε, που προειδοποιούσαν από τι προηγούμενε ημέρε, το λέγαμε και χθε στο δελτίο μα, ότι οι Ουκρανοί και οι δυτικοί καθοδηγητέ του, όπω περιγράφονται, προσκαλούν δυτικού ανταποκριτέ πρόθυμου να τερατολογήσουν για οτιδήποτε αρκεί να είναι ει βάρο των Ρώσων. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι άλλοι 500 Ουκρανοί στρατιωτικοί έπεσαν νεκροί στα μέτωπα του Νικολάευ και του Χαρκόβου, αν αληθεύουν τα στοιχεία αυτά κυριολεκτική αιματοχυσία. Πάνω από 5.000 νεκροί Ουκρανοί κατά τη διάρκεια των τελευταίων αντιπιθέσεων μέσα σε λίγε ημέρε. Αντιπιθέσει οι οποίε φαίνεται πω πέτυχαν στο Χάρκοβο, αλλά δεν πετυχαίνουν σε άλλε περιοχέ. Ένα από του πιο γνωστού ηγέτε των Ρωσόφωνων τη Χερσόνα είπε ότι μάταια προσπαθεί ο στρατό του Κιέβου να εισβάλλει από διάφορε πλευρέ αυτή την επαρχία, που ελέγχεται πλήρω από το Ρωσικό στρατό. Όσοι Ουκρανοί να ζει το επιχειρούν, εξοντώνονται, είναι η επιλέξη φράση που χρησιμοποίησε ο Κυρίλ Στρεμοούσοφ και δείχνει βέβαια το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Στα ρωσικά κοινωνικά δίκτυα φούντωσε η κριτική στο Ζελένσκι γιατί εμφανίστηκε μαζί με στρατιωτικούς του που επισκέφθηκε με μια χαρακτηριστική νεκροκεφαλή στον Μπράτσο ένα από τα σύμβολα των ταγμάτων θανάτου των ΕΣΕΣ ενώ σε διπλωματικό επίπεδο ο Πούτιν έχει, είχε μια γεμάτη μέρα, συνάντησε σήμερα τους προέδρους του Ιράν και της Κίνας, στη Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν, καλωσόρισε το Ιράν μάλιστα στον οργανισμό της Αγκάης που συσπυρώνει τι περισσότερε μεγάλε δυνάμει τη Ασία. Ο Πούτιν ηρωνεύτηκε του δυτικού ηγέτε, λέγοντα ότι είναι αφεντικά στο λόγο του. Όποτε θέλουν τον δίνουν, όποτε θέλουν τον παίρνουν πίσω, εννοώντα ότι δεν τηρούν το λόγο του. Και στη συνάντηση με τον ΣΥ, τον Κινέζο πρόεδρο, Ρωσία και Κίνα δήλωσαν έτοιμε από κοινού να υπερασπιστούν Μάλιστα. τα δικαιώματα των αναπτυσσόμενων χωρών. Ενώ ο Πούτιν είπε ότι η προσπάθεια επιβολή ενό μονοπολικού κόσμου τα τελευταία χρόνια είχε πάρει τερατώδη μορφή.